είναι πασίγνωστο και εάν εγώ που δεν είμαι μέρος του πολιτικού κατεστημένου, του πολιτικού προσωπικού αν θέλετε, το αντιλαμβάνομαι, είναι βέβαιο ότι το αντιλαμβάνονται και αυτοί οι οποίοι φιλοδοξούν να μας κυβερνήσουν ή που μας κυβερνούν. Το 1980, πριν από 38 χρόνια, είχα εξηγήσει γιατί η Τουρκία θα ανεβάσει, υπήρχαν ήδη ισχυρότατα τεκμήρια, την επεκτατική της πολιτική με προέχουσα την ελληνική υπόθεση. Την ελληνική υπόθεση για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί είναι γεωπολιτικά ο κόμβος που τη συνδέει με αυτούς που διαμορφώνουν το γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής, που είναι η Δύση, και επίσης διότι πολιτισμικά η Τουρκία είναι αντιμέτωπη, δηλαδή το εθνικό της, αν θέλετε, υπόβαθρο, είναι αντιμέτωπο με τον ελληνικό κόσμο. Δεν μπορεί να αποδεσμευτεί, το βλέπουμε. Και όχι μόνο γιατί ξυπνάει ο κάθε Τούρκος το πρωί και βλέπει από τα αρχαία μέχρι τα νεότερα τεκμήρια της ελληνικής παρουσίας, αλλά γιατί και όλη η ιστορία του τουρκικού λαού έχει συνδεθεί και ζυμωθεί, αν θέλετε, και συναρμοστεί με τον ελληνικό κόσμο. Για να μην ξεχνάμε ότι και το 1922 η όλη οικοδόμηση της νέας εθνικής Τουρκίας έγινε απέναντι στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά τα δύο ζητήματα λοιπόν είναι που επέτρεπαν ή έκαναν την Τουρκία να σκέφτεται τότε να οικοδομεί αυτή την εκτατική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα, η οποία ήταν συναρτημένη βεβαίως με τις δυνατότητές της. Πριν 38 χρόνια, το 1996 με τα ίμια, είχα πάλι επισημάνει ότι άλλαξε ριζικά η πολιτική της Τουρκίας. Άλλαξε ριζικά με την έννοια ότι δεν έβλεπε μια συμπληρωματική φιλανδοποίηση της Ελλάδας, αλλά την ημιοποίησή της πια. Δηλαδή η ελληνική πολιτική τάξη με την υπόθεση των ημίων έδωσε την βεβαιότητα στην Τουρκία αυτό το οποίο ονειρευόταν να ηγεμονεύσει επί της Ελλάδος για να γίνει περιφερειακή δύναμη, να το διαπράξει και μάλιστα έτσι ώστε να φτάσει στην όχι φινλανδοποίηση πια αλλά ημιοποίηση της Ελλάδας, και μάλιστα με έναν τρόπο, δηλαδή ουσιαστικά χωρίς να πέσει του φεκιά, όπως τότε πριν 22 χρόνια. Είμαστε επίσης αντιμέτωποι με το γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια Τουρκία που έχει έναν ηγέτη τον οποίο εδώ αρέσκονται να τον λένε τρελό ή πώς αλλιώς, αλλά είναι αυτός που έκαμε την Τουρκία εσωτερικά ικανή να διεκδικεί, να φιλοδοξήσει γεωπολιτικά μια θέση περιφερειακής δύναμης, και επομένως αυτά τα οποία ονειρευόταν να τα πραγματοποιήσει. Τι είναι αυτό που οδήγησε σε αυτή την πραγματικότητα? Δύο πράγματα από τη δική μας πλευρά. Μην δαιμονοποιήσουμε και ψάξουμε στο εξωτερικό την αιτία του ελληνικού προβλήματος. Το επισημαίνω διαρκώς αυτό. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Στην Ελλάδα οργανώνονται, επισημαίνω, οι ήττες και οι καταστροφές της χώρας. Όχι από αυτούς. Την ρίχνουν μετά στους ξένους για να αντλήσουν συμπληρωματική νομιμοποίηση. Εσωτερικά λοιπόν έχουμε τρεις μεγάλες γάγκρενες οι οποίες δυναστεύουν την ελληνική χώρα, που είναι το γεγονός ότι λαϊλατήθηκε και εξακολουθεί να παραμένει υποκαθεστώς λαϊλασίας από κάποιους που αισθάνονται ότι είναι κατακτητές της χώρας, που έχουν το δικαίωμα να την ιδιοποιούνται μέσω του κράτους, πολιτική τάξη, κορυφαία περίπτωση η σημερινή, οι οποίοι κρατάνε το κράτος για ίδιον λογαριασμό και δεν εννοούν με τίποτε να το ανασυντάξουν για να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Σκεφτείτε πώς λαϊλατήθηκε η ελληνική βιομηχανία, η οποία ήταν πολύ ανώτερη από την τουρκική πριν από 20 χρόνια. Έτσι, και πώς σιγά σιγά έφτασε στη σημερινή αυτέλεια πέραν της οικονομίας. Και το τρίτο βέβαια, το οποίο κορυφαίοι
είναι η σημερινή πάλι, είναι η ιδεολογική συντριβή, δηλαδή της πολιτισμικής συνοχής της χώρας. Αυτοί οι οποίοι θα κληθούν να αποτελέσουν τη θεμέλια βάση της άμυνας της χώρας, δηλαδή η ελληνική κοινωνία, χαρακτηρίζεται συλλήβδην ότι είναι ακροδεξιά, εάν έχει κηρυχθεί πόλεμος κατά της πολιτισμικής συνοχής, και όποιος υπερασπίζεται την πολιτισμική συνοχή, αυτό που συγκροτεί δηλαδή την έννοια μιας κοινωνίας, θεωρείται ακροδεξιός. Το ζήτημα δεν είναι ότι έχουν άγνοια, έχουν σκοπιμότητα γι' αυτό. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι λοιπόν πολεμούν και αποκαλούν ετερόκλητο όχλο όποιος δεν στρατεύεται στο μαντρί της κομματικής χειραγώγησης, θα τον καλέσουν όμως να υπερασπιστεί τη χώρα. Και πολύ χαρακτηριστικό βέβαια όλων αυτών, πέραν της πελατειακής αποδόμησης, μια πολιτική δηλαδή η οποία οδηγεί στην απόλυτη καταστροφή, είναι η περίπτωση, ξέρετε, της διαχείρισης των σημαίων εκεί στα μικρονησιά. Δεν είναι το θέμα εάν έπραξαν ορθά, δεν θα το αξιολογήσουμε, γιατί δεν είναι αυτό το ζήτημα που θέλω να θίξω. Εάν δηλαδή έγινε σωστά ή όχι η κίνηση αυτή, αν έπρεπε να γίνει ή όχι, έχει σημασία η διαχείρισή της. Όταν έχουμε μια πολιτική τάξη η οποία δηλώνει ότι δεν πρέπει να ασκούμε κυριαρχία με οποιονδήποτε τρόπο, ο ιδιώτης ή το κράτος, στα νησιά εκείνα τα οποία η Τουρκία αμφισβητεί, σημαίνει ότι τα νησιά αυτά έχουν καθεστώς ήδη ημίων. Κατά την ίδια έννοια που έχει και το Αιγαίο πέραν των 6 μιλίων, κατά την ίδια έννοια που έχει και η υπόθεση του φυσικού αερίου και της ΑΟΣ, που ουσιαστικά όπου η Τουρκία αγγίζει και διεκδικεί έναν άλλον λόγο σε αυτά τα ζητήματα, η ελληνική πλευρά μας προβάλλει αυτό που έχει μέσα στο μυαλό της, τη συνθηκολόγηση. Με άλλα λόγια, έχουμε οδηγηθεί σε μια απόλυτη ανατροπή των συσχετισμών με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα, η οποία γίνεται αντικείμενο εσωτερικής διαχείρισης με την εχθρότητα σε πολιτισμικό, ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο προς την κοινωνία η οποία αντιτάσσει αντίσταση. Καλή αντίσταση ή κακή, δεν έχει σημασία ο τρόπος, έχει σημασία ότι φωνάζει και λέει κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κύριε Κοντογιώργη, θα σας πει κάποιος και δεν λαμβάνεται υπόψη σας σε αυτό που αναλύεται τους λεγόμενους εξωγενείς παράγοντες της μεγάλης γεωπολιτικής κακέρας, της ανακατανομής ισχύως των παιχνιδιών των μεγάλων δυνάμεων που πολλές φορές σμπρώχνουν, να το πω έτσι, τα βατράχια στη λίμνη ενώ τσακώνονται. Προσέξτε, οι μεγάλες δυνάμεις διαμορφώνουν το γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής. Σημασία έχει να εξετάσει κανείς γιατί πάνε από τη μία πλευρά και όχι από την άλλη. Πώς δηλαδή θα γίνει μία χώρα παίχτης με όρους ευνοϊκούς για αυτήν στους διεθνείς διπλωματικούς ή πολιτικούς συσχετισμούς, είναι το ένα. Αλλά για να γίνει εκεί χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, μία χώρα με ισχύ εσωτερική, οικονομική, στρατιωτική και ιδίως πολιτική, και επίσης μια στρατηγική η οποία έχει γίνει αντικείμενο επεξεργασίας όπως γίνεται στις σοβαρές χώρες και όχι με όρους καφενείου να συγκεντρώνονται στο Μαξίμου το πρωί και να λένε πώς θα αντιδράσουμε στο Αιγαίο, πώς θα αντιδράσουμε προς την Τρόικα, πώς θα λειτουργήσουμε εδώ ή εκεί. Δεν είναι οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε ασκούν πολιτική κατά τον τρόπο που ασκούσαν ως αντιπολίτευση, που ασκούσαν σε όλο τους το βίο τον πολιτικό. Δεν έχουν ούτε τη γνώση ούτε τη θέληση. Όλη τους η σκέψη είναι πώς θα κάνουν ψήφους, πώς θα ιδιοποιηθούν το δημόσιο αγαθό, πώς θα κλέψουν, πώς θα ρημάξουν. Πώς θα θεσμοθετήσουν έτσι το κράτος ή τους επιμέρους θεσμούς που ώστε να χειραγωγούν και να ελέγχουν την κοινωνία. Ξέρετε, έχουμε μεταβληθεί επί ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κράτος ΜΚΟ. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Δηλαδή
στην πιο χυδαία εκφορά της έννοιας κράτος με τους όρους των αγορών. Και στο μέτρο που αυτό γίνεται, με το επιχείρημα αφενός της ιδεολογίας των αγορών και απ' την άλλη της καταληπτικής εχθρότητας προς κάθε μορφή συλλογικότητας, σημαίνει ότι θα πάμε σε ένα καθεστώς στο οποίο το μόνο που θα μας επιτρέπει είναι να διαλέξουμε επιχειρίαρχο. Και επειδή η Τουρκία έχει συμπαγή και στρατηγική η οποία είναι επεξεργασμένη στις λεπτομέρειές της, δεν θα μας μείνει ούτε η δυνατότητα να πούμε ότι θα γίνουμε ένα υποκατάστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, οποιοδήποτε. Θα είναι, γιατί ιδεολογικά είναι ήδη στοχευμένο με τη συνθηκολόγηση, γιατί δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού, θα είναι η επιλογή της αναγκαστικής συνάντησης ή συνέβρεσης με το Οθωμανικό Ισλάμ. Ξέρετε κάτι, θα σας πει όμως κάποιος, γιατί καλά κάνετε και βάζετε εκ παραλλήλου τις πορείες των δύο χώρων, άλλωστε γι' αυτό συζητάμε. Θα σας πει κάποιος, γιατί στο εσωτερικό της Τουρκίας ο Ερντογάν έχει ένα πολιτικό σύστημα αναβαθμισμένο σε δημοκρατικά ή άλλα νάματα. Αυτός δεν κυβερνάει επίσης με offshore, με μαύρο χρήμα, με απόλυτη αυταρχικότητα, με συλλήψεις για όποιον έχει αντίθετη άποψη? Με ένα τέτοιο σύστημα θα κάνουμε ισχυρή την Ελλάδα? Να σας πω κάτι. Η Τουρκία δεν μπορεί να κυβερνηθεί διαφορετικά. Δεν έχει εσωτερική συνοχή και δεν έχει και δημοκρατικό υπόβαθρο, δημοκρατικό θεός φυλάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, κατά το δυτικό στυλ, για να κυβερνηθεί διαφορετικά. Το επιπλέον στοιχείο που χαρακτηρίζει τον Ερντογκάν στην τελευταία περίοδο είναι ότι θέλει να εκαθαρίσει το τοπίο ώστε να είναι αδιαμφισβήτητος στην εξουσία του. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν μπορεί να σταθεί. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η πολιτική του Ερντογκάν στα εξωτερικά θέματα δεν αξιολογείται με βάση τον αυταρχισμό που εφαρμόζει στο εσωτερικό, αλλά με βάση την δυνατότητα που έχει να υπερκερνά, να ξεπερνάει τα εσωτερικά προβλήματα που είναι εξαιρετικά σοβαρά, και όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο αλλά και στο εθνικό με τους Κούρδους και όλους τους άλλους, να μην επιτρέπει να αναδειχθούν οι διαφορετικότητες, οι συλλογικές διαφορετικότητες, εν προκειμένου η Τουρκία θα διαλυθεί, και συγχρόνως να ασκεί μια συμπαγή πολιτική αδιαμφισβήτητη στο εξωτερικό, εκτατική, η οποία κεφαλαιοποιείται εσωτερικά. Λοιπόν, απ' την άλλη δεν έχουμε καταφέρει διόδη ζητήματα στρατηγικής, γεωπολιτικής, τα οποία θα ήταν εξαιρετικά σημαντικά για τη δική μας επιχειρηματολογία, να τα κάνουμε συμβατά με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων που καθορίζουν τα πράγματα στην περιοχή, που είναι ο διάβλος του Αιγαίου. Το Αιγαίο δεν είναι νησιά. Το Αιγαίο είναι όπως τα στενά. Είναι το άλλο μέρος μιας εξαιρετικά σημαντικής στρατηγικής επικοινωνίας, η οποία συνδέει τον Εύξεινο Πόντο, τη μεγάλη δύναμη της περιοχής και πολλά άλλα, με τον Νότο, που συνδέει την Ασία και την Αφρική με την Ευρώπη. Και δεν έχει καμία δυτική χώρα, ούτε καν η Ρωσία, ούτε καν καμία άλλη χώρα συμφέρον να ελεγχθεί εξ ολοκλήρου από την Τουρκία. Για να μην αναφερθούμε στο τι μπορεί να σημαίνουν το αέριο και τα πετρέλαια στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία μιας στρατηγικής, την οποία εάν υπήρχε μια χώρα με κυβέρνηση εθνικού συμφέροντος και όχι κατσαπλιάδων, που βεβαίως το μόνο που κάνουν είναι να παραδίδονται εκεί που υπάρχει ο κοντινότερος ηγεμόνας, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να φτάσουμε σε τέτοια ευτέλεια την ελληνική οικονομία. Όταν όμως απ' την άλλη βλέπουμε ότι με έπαρση καταργείται το κοινωνικό υπόβαθρο, αν θέλετε, της κοινωνικής συνοχής που είναι η μέση τάξη, όταν βλέπουμε ότι καταργείται το σύστημα πρόνοιας και υγείας
που δημιουργεί τους όρους μιας ελπίδας και επομένως αλληλεγγύης, που μεταβάλλουν σε καθεστώς ελεημοσύνης, όταν πολεμιέται ολόκληρο το υπόβαθρο μιας κοινωνίας και περίπου μας λένε ότι θέλουν να αλλάξουν και λαό για να μην ενοχλούνται από την πολιτική εγρήγορση της κοινωνίας η οποία στέκεται απέναντι στα κόμματα, στο κομματικό σύστημα όπως λειτουργεί, τότε τι περιμένει κανείς για το μέλλον εκτός από τα να επιβεβαιωθεί σε λίγα χρόνια, αν όχι και πολύ σύντομα, το καθεστώς της ημιοποίησης της χώρας. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη, στο λίγο χρόνο που απομένει, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές, σε αυτή την παραμετροπής κατάστασης υπάρχει και η Κύπρος. Εδώ τι βλέπετε, επειδή εγώ επιμένω ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι έχουν καρφωθεί στο δέντρο, στα δέντρα αν θέλετε, της εκλογικής σκοπιμότητας στην Τουρκία και έτσι προσπαθούν να αναλύσουν τα γεγονότα χωρίς να βλέπουν το δάσος του επεκτατισμού. Αν εδώ μιλάτε για ημιοποίηση στο Αιγαίο, στην Κύπρο πού βρισκόμαστε με δεδομένο ότι έχουμε ΑΟΣ, αλλά πολύ σύντομα η Τουρκία δηλώνει ότι σε αυτή την ΑΟΣ θα προχωρήσει στις δικές της έρευνες με γεωτρύπανο. Και δεν, η Τουρκία τουλάχιστον σε αυτό, θέλω να είμαι σαφής, το τι προτίθεται να κάνει, λίγος πολύ το λέει μερικούς μήνες πίσω, σε διάφορα γεγονότα. Κοιτάξτε, έχουμε το χάρισμα, αυτό που αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα, να το μεταβάλουμε σε μειονέκτημα. Αυτό που έγινε με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετεβλήθη σε ένα στρατηγικό μειονέκτημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το ίδιο θα συμβεί και με τα κοιτάσματα στη θάλασσα της Κύπρου. Διότι, αν θέλετε, όπως το διαχειρίζονται Κύπροι και Ελλαδικοί, αυτό που θα συμβεί θα είναι η υπόθεση του αερίου και του πετρελαίου, δηλαδή ΑΟΣ, να αποτελέσει την αφετηρία, η Τουρκία να επιβάλλει και την θεσμική ημιοποίηση του συνόλου της Κύπρου. Δηλαδή μια λύση του Κυπριακού η οποία θα δεσμεύει εσαΐ την Κύπρο στο άρμα της Τουρκίας. Δεν έχει λόγους αυτή τη στιγμή να έρθει αντιμέτωπη η Τουρκία με το διεθνή παράγοντα, ανατολικό και δυτικό, και να καταπιεί ολόκληρη την Κύπρο. Mm-hmm. Συμφέρει να την έχει όμηρο, γιατί θα είναι και ένα υπομόχλιο για να ασκεί εξωτερική πολιτική η οποία θα κάνει συμβατά τα συμφέροντά της και τα ακολουθούμενα από αυτήν στρατηγικά πλεονεκτήματα με αυτά των μεγάλων δυνάμεων. Διότι η Κύπρος, το ξέρουμε όλοι, είναι ένα αεροπλανοφόρο το οποίο είναι κόμβος για την Ανατολική Μεσόγειο και ευρύτερα, όχι μόνο για την Μέση Ανατολή μέχρι τη Ρωσία, αλλά είναι συγχρόνως για την ελλαδική πραγματικότητα το κλειδί κυριολεκτικά για να μην φτάσουμε να συζητάμε εάν το Αιγαίο θα παραμείνει, θα διατηρηθεί σε μια ελληνική τροχιά ή όχι. Δεν είναι απλώς το ακραίο όριο μιας άμυνας, είναι το γεωστρατηγικό σημείο το οποίο δεν επιτρέπει στην Τουρκία να κάνει σύνορα με την Κρήτη και με το εσωτερικό Αιγαίο. Άρα εδώ βάζεται και τον πολλαπλασιαστικό ρόλο αυτής της κουκίδας, όπως λένε μερικοί, του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελορίζου σε σχέση με την Κύπρο, Όχι μόνο. Σας διαβεβαιώ ότι εάν η Κύπρος χαθεί, η Τουρκία θα συζητάει για την Κρήτη. Και όχι μόνο. Εκεί φτάνουμε τα πράγματα. Διότι η φιλοδοξία της Τουρκίας σε συνάρτηση με το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν ένα μείγμα αυτή τη στιγμή ακροδεξιάς, δεν έχει σημασία πώς δηλώνουν οι ίδιοι, πρετοριανών της διεθνούς των αγορών και ιδεολογικής πρακτόρευσης, δηλαδή κατσαπλιαδισμού κυριολεκτικά, δεν μπορεί να δώσει άλλη λύση. Είναι μια δεξιά πέραν της δεξιάς, και δεν λέω με την συμβατική δεξιά. Αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι
επικαλούνται ούτε καν την ακροδεξιά. Επικαλούνται αυτό που είδαμε στην Αμερική ως νέα δεξιά, είναι η έννοια του τσαγιού που στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει πολιτισμικές, εθνικές ή κοινωνικές συλλογικότητες. Το μόνο που γνωρίζει είναι το δικό της ρόφημα, το δικό της συμφέρον.